Πράγματι είναι η τρίτη μου υποψηφιότητα για υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Δανάθρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες και συνδημότησες και το 14 το Μάιο και το 19 που δώσαν μια πολύ μεγάλη εκλογική νίκη με μεγάλη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Όπως ξέρετε όμως ότι τα 2,5 χρόνια της θητείας μας έκλεισε μέσα ο κορονοϊός και ήμασταν μέσα σε μια κατάπτυξη όλος ο πλανήτης. Που σημαίνει μας έμεινε 1,5 χρόνο θητείας. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε πάρα πολλά. Τα επενδυτικά μας προγράμματα και τα προγράμματα μέσα από το Δήμο, το πρόγραμμα μας το προεκλογικό, σχεδόν υλοποιήθηκε πάνω από το 80%. Πήραμε περίπου 112 εκατομμύρια ευρώ δικά μας και ευρωπαϊκά προγράμματα και τα υλοποιήσαμε στο Δήμο μας. Από τηλεμετρία, είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα με LED, εξοικονόμηση ενέργειας κατά 90%, αποχέτευση 40 εκατομμύρια στο Δήλεση, αποχέτευση στον Άγιο Θωμά κλειδί που και χθες μιλούσα ότι κάτω από 2.000 κατοίκους και εμείς πήραμε αυτό το μεγάλο έργο. Τανάγρα, ο παλιός Δήμος Τανάγρας, 16 εκατομμύρια, ήδη έχει δημοπρατηθεί η αποχέτευση. Αλλαγή σχεδόν όλου του στόλου του Δήμου Τανάγρας. Πάρα πολλά χρήματα επενδύθηκαν. Καπή, τρίτη ηλικία, σχολεία, παιδική σταθμή. Ήμασταν πάντα δίπλα. Ξεκινήσαμε τη διαδημοτική συγκοινωνία δωρεάν για τους δημότες μας και 40 μέρες το καλοκαίρι συνεχίζουν και κάνουν τα μπάνια στο όμορφο Δήλεση. Τελευταίο έργο που πήραμε, μελέτη μάλλον, 27 Τρίτου, τα γενικά τοπικά, γενικά πολεοδομικά. Τι σημαίνει χρήση γης. Το σχηματάρι έχει γούπουσο. Όμως όταν παίρνεις αυτό το εργαλείο, τι σημαίνει ανάπτυξη και περιβαλλοντική εξυγίανση. Γιατί ξέρουμε πού θα πάνε ποιος και τι. Να μιλήσω για το πάρκο. Το πάρκο το ξεκινήσαμε, το θέλουμε να γίνει, αλλά με τους όρους που πρέπει να είμαστε εμείς, είναι δικό μας το πάρκο. Εμείς είμαστε δημότες, είμαστε δίπλα στο πάρκο. Πρέπει να μας ακούνε, να μας σέβονται και να ακούν την άποψή μας. Για το πάρκο και θα σας μιλήσω και για το ΧΙΤΕΑ, εμείς έχουμε πάρει επιστημονική ομάδα, έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και πάντα προτείνουμε να πάμε στο θέμα του ΧΙΤΕΑ. Το θέμα του ΧΙΤΕΑ, όπως ξέρετε, είναι ένα κομμάτι που είναι κάποιοι προσπαθούν με κακόβουλα σχόλια να βάλουν τη Δημοτική μου αρχή και εμένα προσωπικά. Εμείς πριν ακόμα γίνει το ΧΙΤΕΑ, έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις υπό την ηγεσία μου, ότι εμείς είμαστε κάθετοι και αντίθετοι σε αυτό. Και μάλιστα λέγανε ότι προεκλογικά πριν 2 χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η καμπάνια εναντίον της Δημοτικής Αρχής της δικιάς μας, ότι εγώ όλες μου οι ενέργειες είναι εκπρόθεσμες. Έρχεται λοιπόν και είμαστε σήμερα αυτή τη στιγμή στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για κύρωση και αναστολή και μάλιστα ένα σύλλογος από το χωριό Τανάγρα που τον χαιρετίζω, μου πρότεινε να βάλουν και τις δικές τους προτάσεις. Και εγώ δέχτηκα αμέσως να βάλουν και αυτοί οι άνθρωποι τις δικές τους προτάσεις. Όπως δέχτηκα, εκτός του δικού μου συνεργάτες, δέχτηκα και μία πρόταση από την αντιπολίτευση να βάλουμε και έναν καθηγητή πανεπιστημίου από τη Θεσσαλία που ξέρει το θέμα. Και αυτό το δέχτηκα. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει, καταρχήν έχουμε δημοκρατία. Πρέπει να τελειώσουν τα ένδικα μέσα και μετά θα βγω να μιλήσω και στο λαό. Μετά το ΧΙΤΕΑ, την ΤΒΑ, άλλο ένα μεγάλο θέμα, όπως θίγεται, είναι οι ανεμογεννήτριες. Τις ανεμογεννήτριες τις παρέλαβα. Ήτανε. Ξέρουν όλοι στα αγροχωριά ποιος τις έφερε τις ανεμογεννήτριες. Εμείς από την αρχή που αναλάβαμε, είμαστε γνωμοδοτικού περιεχομένου και έχω ζητήσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση, από το κράτος, γενικότερα από το κράτος, να αποφασίζουμε εμείς για μας, με τεκμηρωμένες θέσεις, για αν θέλουμε την πράσινη ενέργεια, πού τη θέλουμε. Είμαι και εγώ υπέρ της πράσινης ενέργειας, αλλά θεωρώ ότι πλέον η περιοχή των Δανακοριών είναι κορεσμένη. Μέχρι εδώ, φτάνει πια. Άρα λοιπόν, τα τοπικά μου συμβούλια και το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις φορές ακούμε την τοπική κοινωνία και γνωμοδοτούμε αρνητικά. Και όχι μόνο, παλέψαμε, εγώ με τους συνεργάτες μου, και αυτό είναι το βασικό κομμάτι, γιατί δίνει τις άδειες το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας
και η ΡΑΗ και έρχονται σε εμάς για να γνωμοδοτήσουμε. Εμείς λοιπόν παλέψαμε και πήραμε από το εφετείο Εύβοιας την 162 απόφαση του 23 που λέει ότι οι θαμνώδες είναι του Δήμου Τανάγρας. Άρα λοιπόν κόβουμε την περίπτωση να γίνει σε χώρο δικό μας. Αποφασίζουμε εμείς για μας. Άρα λοιπόν και εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που με εμπιστεύτηκαν, τις τοπικές κοινότητες, αλλά και έναν φίλο από τα δεδομένα χώρια, τον Τάκη τον Παπαμελετίου, που μας βοήθησε με χαρτιά που είχε από παλιά να τα καταθέσουμε στο αρμόδιο δικαστήριο και τον νομικό μου σύμβουλο, τον κύριο Κουντουριώτη, για αυτή τη μεγάλη επιτυχία να μπορέσουμε να αποκλείσουμε τουλάχιστον τις θαμνώδες περιοχές του Δήμου Τανάγρας. Ο στόχος μας καταρχήν είναι η συνέχιση του προγράμματος αυτού. Πρώτον, το μεγάλο έργο, πολεοδομικά σχέδια. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, μεν πήραμε τη μελέτη για να συνεχίσουμε να οργανώνουμε και να ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ένα δεύτερο, έχουμε πάρει μια μελέτη 900.000 ευρώ να κλείσει η αποχέτευση του Δήμου Τανάγρας. Και προσπαθώ να βρω το χρηματοδοτικό εργαλείο στον πρώην Δήμο Δερών Χωρίων. Όπως καταλαβαίνετε, ένας Δήμος κλείνει όλο το θέμα της αποχέτευσης. Όταν άλλοι Δήμοι, στο Διόνυσο, στην Εκάλη, στη Χαλκίδα, πολλοί Δήμοι, ο Ροπός δεν έχει καθόλου αποχέτευση, εμείς κλείνουμε το κομμάτι αποχέτευσης. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Βασικό έργο για την ανάπτυξη του τόπου και για το περιβάλλον. Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι που είμαστε πολύ κοντά και για το σχολείο στο Δήλεση. Το είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός μου πριν πάρα πολλά χρόνια, αγόρασε ένα οικόπεδο. Εμείς πήγαμε το 2017 με τον Κώστα τον Πακογιάννη στον Προκόπη τον Παυλόπουλο, πήραμε γενικό ρημοτομικό. Δυστυχώς κάποιες συντεταγμένες δεν ήταν σωστές, τις αλλάξαμε και πάλι και είμαστε, επειδή άλλαξε και κτύπ δύο φορές με τις κυβερνήσεις, έχουμε δει και τα σχέδια, περιμένουμε την άδεια οικοδομής για να το χρηματοδοτήσει με το ΠΕΠ Στεράς Ελλάδος 23-28 η Στερά Ελλάδα, οπότε θα έχει ένα πρότυπο σχολείο 5,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου στο Δήλεση. Ο τόπος δεν χρειάζεται τοξικότητα. Ο τόπος χρειάζεται αλληλεγγύη. Ο τόπος χρειάζεται αγάπη. Να λέμε τις πολιτικές μας θέσεις και μόνο αυτές. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και χρειάζεται σύνθεση. Να ακούς και τον αντίπαλο, να ακούς τις θέσεις του με ευπρέπεια και να απαντάς. Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός για μένα. 9 χρόνια λέω τις θέσεις μου χωρίς να λέω ούτε ονόματα και χωρίς να ενοχλώ κανέναν. Κάνουμε τη δουλειά μας και μόνο τη δουλειά μας. Και λέω και ένα μήνυμα, γιατί είναι η τρίτη μου θητεία και υποψήφιος για την τρίτη θητεία. Είναι μόνο με σκληρή δουλειά και το μειονέκτημά σου να το κάνεις πλεονέκτημα.